Καλησπέρα και από μένα σε όλους και όλες. Να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί πραγματικά οι εποχές δεν είναι καθόλου εύκολες συνολικά για την πατρίδα μας, για το λαό μας, αλλά και εσείς εδώ, σε αυτό το τεράστιο, το μεγάλο Δήμο, στην κεντρική Εύβοια, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα που οξύνθηκαν από αυτές τις πυρκαγιές τις φετινές και που ήρθαν βέβαια σαν συνέχεια μια σειράς καταστροφών που είχαν συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πολλές φορές λες, μακάρι να τελειώσει εδώ, να μην έχω άλλο, αλλά δεν γίνεται. Έτσι όταν δεν παίρνονται μέτρα και όταν φυσικά δεν πας να χτυπήσεις την αιτία του προβλήματος. Και βέβαια ούτε η αιτία του προβλήματος έχει χτυπηθεί, αλλά ούτε τουλάχιστον σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, σε αυτό το σύστημα που υπάρχει, με αυτό το κράτος, με αυτές τις κυβερνήσεις, με αυτό το πολιτικό προσωπικό, δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά ούτε τα μέτρα αυτά που είχαν υποσχεθεί και που στοιχειωδώς έπρεπε να πάρθουν από την πρώτη στιγμή. Και αυτό γίνεται διαχρονικά. Κυβερνήσεις αλλάζουν, τώρα άλλαξε τον Ιούλιο, ήρθε άλλη κυβέρνηση, πριν 4,5 χρόνια ήρθε μια άλλη καινούρια κυβέρνηση, πιο πριν κάποια άλλη και πάει λέγοντας, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν και να διωγγώνονται. Φυσικά, εμείς εδώ δεν ήρθαμε σήμερα και εγώ προσωπικά και η αντιπροσωπεία του κόμματος για να πούμε σε αυτή τη σύσκεψη όλες τις θέσεις και να μιλήσουμε εμείς. Περισσότερο θέλαμε να ακούσουμε εσάς, τους φορείς, εσάς που ζείτε το πρόβλημα, που βιώνετε το πρόβλημα, να μας πείτε τις προτάσεις σας και βεβαίως εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, πέρα από αυτά που έχουμε ήδη κάνει, στη Βουλή, έξω από αυτή, στους αγώνες, στο Ευρωκοινοβούλιο ακόμα, παντού όπου έχουμε δυνάμεις, στην περιφέρεια, σε δήμους, για να αναδείξουμε τα προβλήματα, να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε, έτσι ώστε έστω να πάρθουν κάποιες ανάσεις ανακούφισης και για αυτόν τον τόπο, μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που συνέβη και φέτος το καλοκαίρι. Και τα υπόλοιπα φυσικά αναλυτικά θα τα πούμε σε λίγο, σε κανένα τέταρτο από τώρα, στη συγκέντρωση που έχουμε, όπου θα μιλήσουμε και αναλυτικά θα τοποθετηθούμε για τις εξελίξεις και ειδικά για αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρατε πολλές φορές αρκετοί για το χάος που υπάρχει ανάμεσα στους θεσμούς, όπως λέγονται, το κράτος, τις υπηρεσίες, τα υπουργεία κλπ. Καταθέσαμε πρόσφατα ερώτηση στη Βουλή. Ο Γιώργος ο Μαρίνος, Θανάσης ο Παφίλης, κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος προς τα Υπουργεία τα αρμόδια και στον Υπουργό Εσωτερικών και σε άλλα Υπουργεία σχετικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα και τι σκέφτεται να κάνει με βάση τις θέσεις που και εσείς είχατε προβάλει και εμείς είχαμε υποσχεθεί ότι θα παλέψουμε. Αυτά που φαίνονται για τα αναδεσωτεία, για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, για τις αποζημιώσεις 100%, για το τι θα γίνει με τους ρετσινάδες, για το τι θα γίνει με άλλες κατηγορίες κτηνοτρόφων, αγροτών κλπ. Μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία τα αναφέρεται, για όλα αυτά ήταν η ερώτηση. Και η απάντηση που μας ήρθε σήμερα το πρωί, την έχω εδώ μπροστά μου, από ένα Υπουργείο, από τον Υπουργό Εσωτερικών, οι άλλοι ακόμα δεν έχουν απαντήσει, επί της ουσίας είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, εκτός του ότι επιβεβαιώνουν αυτά που είπατε. Δηλαδή, ξεκινάει λέγοντας ότι κατανεμήθηκε από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων της Εύβοιας, το συνολικό ποσό ύψους 347.220 ευρώ. Επίσης, στον ανωτέρο Δήμο έχει επιδοθεί για το 2019 ποσό ύψους 173.610 ευρώ και για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, γράφει, αποδόθηκε στο Δήμο ποσό 69.000 ευρώ. Δεύτερο, λέει ότι από το πρόγραμμα για τις καταστροφές αποθεωμηνίες αποδόθηκαν στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων για τα έτη 2018-2019
Βέβαια η πυρκαγιά του 19 έγινε τώρα πριν λίγους μήνες. Αλλά τέλος πάντων τα βάζουν όλα μαζί. Ποσά ύψους 37.240 ευρώ και 15.195 ευρώ. Αυτά τα συγκεκριμένα λέει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει πετώντας πρώτο με μια αναφορά, τώρα μη σας την πω, θα σας τη δώσεις κι αλλιώς θα σας τη στείλουμε και εδώ στο Δήμο και στους φορείς. Λοιπόν, αναφορά τον μπαλάκι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους Δήμους, εδώ πέρα, στην περιφέρεια και λοιπά και λοιπά, δηλαδή ότι προβλέπεται από τον νόμο να απαλλάξουν από δημοτικά τέλη όσους πλήγηκαν. Να προβλέπεται ότι, ξέρω εγώ, με ειδικές διατάξεις και λοιπά, λόγω πλημμυρών και θεομηνιών και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, κάποιες κατηγορίες να απαλλαγούν. Με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των Κοινοτικών Συμβουλίων και τέτοια. Άρα εκεί απαντάει το Υπουργείο τώρα, η κυβέρνηση ρίχνει τις ευθύνες και λέει οι Δήμοι να αποφασίσουν ποιους θα απαλλάξουν από αυτούς. Σε συνέχεια, σχετικά με τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, αυτό το πρόβλημα είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενώ η διαδικασία πρόσληψης εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα διευθύνσεων δασών αποκεντρωμένων διοικήσεων. Παρακάτω, αναφορικά με το τελευταίο υποερώτημά σας, σχετικά με τη στελέχωση της πυροσβεστικής, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελεία. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό? Ότι καταλάβαμε προφανώς και εμείς που το καταγγέλουμε και με αφορμή αυτό. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση με το κράτος, με τις κυβερνήσεις, με τα Υπουργεία, με αυτό τέλος πάντων το σύστημα, το πολιτικό και το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζούμε και το οποίο προφανώς με εντολή του λαού και με την ψήφο του λαού το δεχόμαστε, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εμείς έχουμε καθαρές θέσεις. Για πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, έχουμε κάνει ήδη αναφορές, ερωτήσεις, επερωτήσεις, έχουμε ενοχλήσει τους υπουργούς, σας είπα κάποιες από τις απαντήσεις τους. Τέτοιες είναι και τέτοιες θα συνεχίσουν να είναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν σας λέω ψέματα. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θα εξακολουθήσουμε να πιέζουμε για να κερδίσουμε έστω και το παραμικρό, για να καταφέρουμε έστω και το παραμικρό μέτρο ανακούφισης από όλα αυτά. Γιατί φυσικά πρέπει να αναδασωθούν οι εκτάσεις, πρέπει να οριστούν οι αναδασωτές εκτάσεις, δεν πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες. Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπόθηκε με την ιδιοκτησία. Γι' αυτό εμάς θα μας έχετε ακούσει να μιλάμε για κοινωνική ιδιοκτησία. Το δάσος, η γη, έπρεπε να ανήκει στην κοινωνία. Δεν μπορεί να ανήκει ούτε στην εκκλησία και στο μοναστήρι, ούτε στο τσιφλικά που έλεγε ο συνάδελφος ο φίλος πριν, ούτε στον τάδε που το κληρονόμησε από τον μπαμπά του και τον παππού του. Λες και ξέρουμε πώς τα πήραν αυτά τότε. Ή στον ιδιώτη που θέλει να κάνει επιχείρηση ή δεν ξέρω τι, να αποψηλώσει το δάσος για να βάλει τις ανανεώσιμες δίθεν πηγές ενέργειας, γιατί τώρα κλείνουμε, από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκεται, κλείνουμε και τους λιγνίτες σε Δυτική Μακεδονία κλπ. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και θα φτιάξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιωλικά πάρκα κλπ. Για να κόβουμε το δάσος, να αποψηλώνουμε το δάσος για να προστατεύουμε το περιβάλλον. Δηλαδή μιλάμε για μήλο κυριολεκτικά και για χοντρή κοροϊδία εν ονόματι και της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις 100% σε όλους και χωρίς αυτά τα κριτήρια που βάζουν, τα οποία είναι απαράδεκτα. Και σωστά υπόθηκε, για παράδειγμα για τους ρετσινάδες, που είναι κρίσιμο ζήτημα εδώ για την Εύβοια, η ρητινοκαλλιέργεια. Δεν είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι. Δεν είναι το ίδιο αν θέλετε στη Φθιώτιδα εδώ γύρω, στη Βιωτία ή στη Φωκίδα. Η Εύβοια έχει μεγάλη ρητινοκαλλιέργεια και έχουν καταστραφεί. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα, ακόμα και αυτός που δεν έχει να πληρώσει, που δεν έχει άλλος ή δεν είναι ο αγρότης στον ΕΛΓΑ που λέει δεν έχει τις προϋποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει σε όλους χωρίς τέτοια κριτήρια αποκλεισμού
να δοθούν οι αποζημιώσεις 100% και να δοθεί και έκτακτο γενναίο βοήθημα για να καλυφθούν άμεσα ανάγκες. Χώρια το ζήτημα της εξασφάλισης δουλειάς. Μα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι έκτακτα πρέπει να πάρθουν έστω και με βάση αυτούς υπεράριθμοι. Γιατί υπεράριθμος δεν είναι κανένας. Οι δουλειές χρειάζονται και πρέπει να αναπτυχθούν. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει για κτηνοτρόφους, γιατί έχει πληγεί και φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή ελιές, μελίσια επίσης, εκτός από τη ρητίνη. Τα ζητήματα της καταστροφής σε ζωικό κεφάλαιο, ζώα που έχασαν άνθρωποι, υποδομές, κτηνοτρόφοι, και αυτά θα πρέπει μέσα να είναι. Συμφωνούμε με την αποκατάσταση των θυμάτων που είχαν τα 5 θύματα που είχαν οικογένειες και θα πρέπει να υπάρξει και εδώ πρόβλεψη οπωσδήποτε με βάση τη λογική και την απόφαση που υπάρχει για τον Πάτη, συμφωνάμε και σε αυτό. Και βεβαίως πρέπει να απαλλαγούν όλοι οι πληγέντες που πλήγηκε το βιός τους, οι περιουσίες τους, οι οικογένειές τους, οι δουλειές τους από ένφια, από άλλα τέλη, είτε τον δέκο για το ρεύμα, για το νερό κλπ. Ούτε αυτά έχουν ουσιαστικά, γιατί είδατε, αυτός που μας απάντησε βάζει προϋποθέσεις άλλες εδώ. Λοιπόν, και φυσικά δεν ορίζονται. Και μάλιστα λέει σε έκτακτες περιπτώσεις, σε ακραίες περιπτώσεις, γιατί οι νόμοι που έχουν φτιάξει οι ίδιοι έτσι προβλέπουν. Άρα λοιπόν, και μαζί με όλα αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, γιατί ξέρουμε ότι οι πυρκαγιές, η φυσική συνέπεια είναι η πλημμύρα μετά. Μα αν δεν γίνει φέτος το φθινόπωρο ή το χειμώνα, θα γίνει του χρόνου, του παραχρόνου. Από αυτό δεν το γλιτώνεις. Άρα τα αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να πάνε μαζί με την υπόλοιπη προστασία του υπόλοιπου δασικού πλούτου ή των έργων που πρέπει να γίνουν, των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων κλπ. Και φυσικά είναι το μεγάλο ζήτημα της ενίσχυσης της πυροσβεστικής, των δασικών υπηρεσιών, όλα αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν και για τα οποία το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα. Για το υποκατάστημα, για παράδειγμα, της τράπεζας, κάναμε ήδη αναφορά εμείς στη Βουλή. Έχετε ενημερωθεί. Κάναμε την αναφορά στη Βουλή, έτσι ώστε να μην κλείσει. Συμφωνάμε με το αίτημα του Δήμου και των υπόλοιπων φορέων, όπως και για τα παιδιά μας, τους φοιτητές, τους σπουδαστές των πρώην ΤΕΗ, που τώρα ανήκουν στο ΕΚΠΑ, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες εργασίες, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Χτες μίλησα με τον πρίτανη του ΕΚΠΑ, τον κύριο Δημόπουλο. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά, ιδιαίτερα για τις αισθήσεις χρειάζεται, συμφωνούμε, συντήρηση, καθαρισμός, προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα που υπάρχει κίνδυνος τώρα, μιας και έρχεται, ήρθε το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνας, και βεβαίως χρειάζεται και γενναία χρηματοδότηση. Δεν μπορεί συνεχώς από τα συγγράμματα και τα βιβλία μέχρι τα ενίκια κλπ. Να τα πληρώνουν οι οικογένειες. Γιατί οι φοιτητές είναι παιδιά των δικών μας οικογενειών. Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, επαγγελματίες. Λαϊκά στρώματα είναι οι γονείς τους. Και πληρώνουν τα πάντα από την ώρα που ξεκινάει το παιδί στο σχολείο μέχρι και δεν μπορεί να το στείλει και στο πανεπιστήμιο. Σήμερα υπάρχουν οικογένειες, ξέρετε πολύ καλά, που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους. Ενώ καλοί μαθητές μπορεί να γίνουν πολύ καλοί φοιτητές και άξιοι επιστήμονες στην κοινωνία αύριο και δεν μπορούν να τα στείλουν για να σπουδάσουν. Γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα για να τελειώσει το παιδί το πανεπιστήμιο, τη σχολή του, αυτό που τον ενδιαφέρει, και να ακολουθήσει το επάγγελμά του, κάτι που έπρεπε να είναι κοινωνική, δημόσια δαπάνη. Γιατί η παιδεία, όπως και η υγεία, είναι τα κοινωνικά αγαθά που πρέπει να προστατεύονται και πρέπει να προστατεύονται προς όφελος των εργαζομένων. Και όχι να ζητάς από τον εργαζόμενο να βάζει ξανά το χέρι στην τσέπη και για να μορφωθεί και για να γιατρευτεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι τα ζητήματα αυτά θα μας έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι χρειάζεται κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός, χρειάζεται ριζική αλλαγή του κράτους, των δομών, των υπηρεσιών που να υπηρετούν τον εργαζόμενο άνθρωπο, να υπηρετούν τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και τις σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Και πολλοί λένε, μα γίνονται αυτά.
Μα με την πάλη γίνονται. Με τις συνθήκες τις σημερινές και με τη διαχείριση που κάνουν οι κυβερνώντες και όσοι έχουν εξουσία στα χέρια τους, μαζί με την πραγματική ιδιοκτησία του πλούτου αυτής της χώρας, βεβαίως δεν γίνεται. Διότι δεν έχουν τέτοιο σχέδιο που να ικανοποιεί λαϊκές ανάγκες. Κυρίως εξαρτώνται από μεγάλα ιδιωτικά καπιταλιστικά συμφέροντα, εξαρτώνται από αυτούς που τους λένε εκεί θα προχωρήσετε, αυτούς τους νόμους θα ψηφίσετε. Και δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερνώντες, όχι μόνο οι σημερινοί, δυστυχώς και οι χτεσινοί και οι προχτεσινοί, ακολουθούν αυτή την παπατημένη. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει όλος ο ελληνικός λαός να σκεφτεί αυτά που τους λέει το ΚΚΕ. Σκεφτείτε αυτά που σας λέμε. Φυσικά ξέρω ότι διαφωνείτε πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν γίνονται, ωραία τα λέτε, συμφωνάμε με αυτά, αλλά είναι δύσκολα πράγματα, δεν γίνονται. Λες και είναι εύκολα όλα τα υπόλοιπα που βιώνουμε. Δηλαδή το να θρηνούμε νεκρούς κάθε φορά είτε από πυρκαγιά, είτε από πλημμύρα, ή ο μισθός να μας λιγοστεύει συνεχώς, ή να μας παίρνουν και να μας υποθηκεύουν το σπίτι που το κάναμε με τους κόπους μιας ζωής, ή που τέλος πάντων το κληρονομήσαμε από τον πατέρα ή τον παππού που και αυτός έδωσε τον ιδρώτα και το αίμα του για να το φτιάξει, δεν είναι πρόβλημα ή δεν είναι δύσκολα προβλήματα. Λες και αυτά είναι εύκολα που βιώνει ο λαός. Άρα τα δύσκολα που λέει το κουκουέ μάλλον είναι τα μόνα ρεαλιστικά, αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος, αυτά που έχει ανάγκη ο λαός, και σας καλούμε και από αυτή την σημερινή σύσκεψη, πέρα από την υπόσχεση που ξέρετε ότι θα την τηρήσουμε, ό,τι μας ζητήσετε θα το κάνουμε, με αναφορές, ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή, με παρεμβάσεις μέσα στα γραφεία των Υπουργών, με πίεση αλλά και με φωνή έξω στους δρόμους του αγώνα, θα βρισκόμαστε παντού μπροστά. Σας λέμε να σκεφτείτε όμως και αυτά που σας λέμε, τα οποία μπορεί να, είναι, να μην είναι για αύριο το πρωί, όμως σίγουρα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει όλοι μαζί σε αυτή την κατεύθυνση να βαδίσουμε. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία να έχετε και σας περιμένουμε και στη συγκέντρωση. Ευχαριστώ.